Γεια σας, είμαι η Ζώη Αυγουστή και όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και αυτό, θα γνωρίσουμε παρέα λίγο καλύτερα ανθρώπους που αγαπάμε. Μείνετε μαζί μας και σήμερα, γιατί συναντήσαμε τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Αφροδίτη Γεωργίου. Μας μίλησε ανάμεσα σε άλλα για την απόφασή της να παραιτηθεί από τον Αντένα, τη δημιουργία οικογένειας, το γάμο της και θυμήθηκε μαζί μας την πιο συγκινητική στιγμή εκείνης της μέρας. Μείνετε μαζί μας, γιατί η Γαλάτια Σάβα μίλησε στην Νάταλι Κάτερ για το τι πρέπει να προσέχει ένας ταξιδιώτης σήμερα, ενώ σας έχουμε και τις καλύτερες συμβουλές ομορφιάς. Μείνετε μαζί μας, γιατί όταν συναντιόμαστε, η ζωή γίνεται Dolce Vita. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και απόψε στην παρέα μας εδώ στον Dolce Vita, που σήμερα φιλοξενούμε ένα πλάσμα γλυκύτατο. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δύσκολη συνέντευξη που θα πάρω, γιατί ξέρω όλες τις απαντήσεις από πριν. Είμαστε και προσωπικά φίλες μαζί με την αποψινή μου καλεσμένη. Μαζί μας η Αφροδίτη Γεωργίου. Γεια σου, ζωή μου. Εντάξει, καλώς να κάνουμε σήμερα ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ναι, αυτό θα προσπαθήσω. Έγραφα τις ερωτήσεις και λέω εντάξει, τα ξέρω, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να τα μάθει και ο κόσμος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι από τα τελευταία σου νέα, αν και έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια. Είχες ξεκινήσει, ήσουν χρόνια στον Αντένα, με την εκπομπή το Follow, και φέτος πήγατε ζωντανά, live, αλλά η εκπομπή αυτή διακόπηκε. Βέβαια, δεν ήταν η αφορμή για να φύγεις εσύ από τον Αντένα. Και λίγο είναι κάτι που παραξένεψε τα άτομα, νομίζω, του χώρου περισσότερο, γιατί να είσαι σε ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια της Κύπρου και να αποφασίσεις να φύγεις, είναι, νομίζω, μια δύσκολη απόφαση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Αρχικά, σε ευχαριστώ που διευκρινίζεις ότι δεν έφυγα επειδή διακόπηκε το Follow Live, γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι αυτό με έκανε να σταματήσω τη συνεργασία μου με το κανάλι, που κατά τα άλλα αγαπώ πάρα πολύ. Όμως όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Στην πορεία σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε μετά τις εξελίξεις της διακοπής του Follow Live. Δυστυχώς δεν είχαμε τις ίδιες σκέψεις, την ίδια φιλοσοφία αυτή τη στιγμή. Και έτσι επέλεξα να κάνω ένα βήμα πίσω, να ηρεμήσω λίγο, μιας και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Εντάξει, μες στα μέσα της σεζόν είναι λίγο περίεργη απόφαση αυτή. Αλλά αυτό να ένιωθα ότι πρέπει να κάνω, αυτό να είναι το σωστό. Έφυγα από τον Αντένα πραγματικά με τα πιο ζεστά συναισθήματα. Ακούγεται λίγο περίεργο, δηλαδή πολλοί δεν πιστεύουν ότι είναι τόσο βελούδινο το διαζύγιο μας, τέλος πάντων. Αλλά επειδή πραγματικά η εκτίμηση και ο σεβασμός κερδίθηκε μέσα στα χρόνια και από τις δύο πλευρές, δηλαδή. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του Αντένα. Και οι άνθρωποι του Αντένα όμως με αγαπούν εμένα, γιατί τους έχω αποδείξει ότι μπορούν και να με εμπιστεύονται και να στηρίζονται πάνω μου, και ότι δεν τρελάθηκα μια μέρα και είπα γεια σας, επειδή κάπως την είδα, ας πούμε. Ναι. Ή τσακωθήκαμε επειδή διακόπηκε το Follow Live. Όπως και να έχει, προφανώς για να φύγω υπήρχαν θέματα τα οποία δεν θεωρώ σωστό και επαγγελματικό να αναλύσω δημόσια. Όμως δεν είναι κάποιο σκοτεινό παρασκήνιο, είναι κάποια. Η φιλοσοφία, τέλος πάντων, που τη δεδομένη στιγμή δεν τέριαζε. Γιατί εγώ έχω κάποιες ιδέες που θα ήθελα να κάνω. Μη φανταστείς ότι είναι κάτι εξωπραγματικό και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει. Απλά τη δεδομένη στιγμή ο Αντένα δεν χρειαζόταν αυτά τα προγράμματα, δεν ήθελε να προχωρήσει στην υλοποίησή τους. Άρα σκέφτηκα ότι παρά να συμβιβαστούμε ή ο Αντένα ή εγώ, τέλος πάντων, καλύτερα να τραβήξουμε διαφορετικούς δρόμους. Ωστόσο, είναι ένας σταθμός που ουσιαστικά δεν κάνει παραγωγές, ειδικά στο ψυχαγωγικό κομμάτι, έχει κάποια ενημερωτικά προγράμματα. Όμως σε σένα επένδυσε. Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή και όντως έπαιξε τον ρόλο του. Γι' αυτό και 5 χρόνια ήμουν στο δυναμικό του Αντένα. Τα πηγαίναμε εξαιρετικά, ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι κτλ. Όντως δεν κάνει παραγωγές. Αυτό είναι παραγωγές που θέλω εγώ. Όχι εγώ ως Αφροδίτη προσωπικά. Ναι. Ένας δημοσιογράφος που θέλει να δοκιμαστεί σε διάφορα κόνσεπτ δυσκολεύεται όταν δεν γίνονται παραγωγές ψυχαγωγικές, κυπριακές εννοώ παραγωγές. Όπως και να έχει, νιώθω ότι πήρα τη σωστή απόφαση τη δεδομένη στιγμή. Δεν χτίσα κάποιον τοίχο ή τέλος πάντων έκλεισα κάποιες πόρτες κτλ. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Γενικά όμως τώρα σκέφτομαι τι θα είναι το επόμενο βήμα. Έφυγες έχοντας κάτι άλλο στο μυαλό σου ή έχοντας συζητήσει με κάποιον άλλο μέσο? Τη δεδομένη στιγμή δεν έκανα κάτι επειδή είχα έναν αποκούμπι. Από τη μία, σε αυτόν το σημείο πολλοί μου λένε «Καλά, είσαι τρελή, έφυγες από τον Αντένα χωρίς να έχεις καν κάτι άλλο». Εντάξει.
Όποιος είναι όμως έξω από το χώρο, καταλαβαίνω αυτό που λέει. Βέβαια, το έχω ξαναπεί ότι προτιμώ που δεν είχα κάτι ταυτόχρονα, παράλληλα, να κινείται υπόγεια και εγώ να πω στον αντένα που αγαπώ κατά τα άλλα ένα ψέμα για να φύγω, γιατί εντάξει, δεν είναι και εύκολο να πεις φεύγω, γιατί τέλος πάντων, ναι, αυτά τα πιο ύπουλα πράγματα εγώ δεν τα μπορώ. Δυσκολεύομαι. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που... Πάρα πολύ. Εντάξει, δεν χαίρομαι και τόσο ότι έφυγα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν πιο ξεκάθαρο. Ήταν άλλοι λόγοι. Τους ξέρουμε πολύ καλά. Εγώ και ο Αντένα, ναι, τους ξέρουμε. Και όσοι είναι πολύ κοντά μας, το ξέρουν. Δεν έφυγα γιατί είχα βρει ήδη έναν αποκούμπι. Νιώθω λίγο περίεργα και σαμποτάρω και μόνη μου τον εαυτό μου όταν γίνονται κρούσεις γενικά, γιατί είμαι λίγο ενοχική, ενώ νιώθω λες και απατώ τον εργοδότη μου, ας πούμε. Εντάξει, λίγο, κάπως έτσι, δυσκολεύω. Υπήρξαν αυτό τον καιρό, παρόλο που είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα πίσω εκτός, υπήρξαν κάποιες άλλες προτάσεις? Υπήρξαν γενικές συζητήσεις, πολύ γενικές όμως, γιατί είμαστε στο μέσο της σεζόν, ούτε καν πριν το μέσο της σεζόν δεν έφυγα από τον Αντένα. Έφυγα όταν ξεκινούσε πλέον η δεύτερη σεζόν. Και πολύ γενικές κουβέντες, έτσι, εκτίμησης και τύπου ιδεών που πέφτουν γενικά στο τραπέζι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και κάτι πιο ανακοινώσιμο. Ακόμα έχω πάρα πολύ δρόμο, νομίζω, μέχρι να δούμε τι θα κάνω τελικά. Αν δεν κάνω λάθος, όταν πήγες στον Αντένα, είχες πάει για το μεσημβρινό δελτίο. Ναι. Είναι κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμη το να ξαναπάς στην ενημέρωση, ή πλέον έχεις καταλήξει στην ψυχαγωγία? Δεν μ' αρέσει να αποκλείω παιδεία ή δρόμους. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Ξέρεις ότι σπουδάσαμε μαζί, τέλος πάντων, και τα όνειρά μας ήταν κάπως παράλληλα στην αρχή. Συζητήσαμε τόσα πολλά πράγματα. Όταν ξεκινούσα, λοιπόν, δεν είχα στο μυαλό μου ξεκαθαρίσει αν θέλω να ασχοληθώ με την ενημέρωση ή την ψυχαγωγία. Ήμουν ανοιχτή στο να μάθω ό,τι μου φέρει ζωή και να αποφασίσω, τέλος πάντων, μέσα από την εμπειρία για το τι θέλω. Έτυχε, λοιπόν, η πρώτη μου τηλεοπτική ευκαιρία, γιατί πριν ήμουν στο Φιλελεύθερο 2,5 χρόνια, και ήρθε αυτή η τηλεοπτική ευκαιρία από τον Αντένα που έψαχνε τότε καινούργια πρόσωπα. Πήγα σε ένα casting, με προσέλαβαν και μου είπαν για το δελτίο είναι, για τα μικρά δελτία βασικά που γίνονταν τα μεσημέρια. Και είπαν, εννοείται θα μπω στον Αντένα, ενώ είναι ευκαιρία που δεν μπορείς να χάσεις σε νεαρή ηλικία, μόλις ξεκινάς τέλος πάντων τα βήματά σου, και θα δω. Παρ' όλα αυτά, ενώ δεν είναι ότι πέρασα άσχημα ή τέλος πάντων, καταλαβαίνεις την κλίση σου στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, όταν δουλεύεις για κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ξέρεις ότι τελικά αυτή είναι η δουλειά του να κάνεις δελτία. Στην πράξη, όχι στο πανεπιστήμιο, γιατί έχουν πολύ διαφορά. Πολύ διαφορά. συνειδητοποίησα ότι δεν είναι η κλίση μου και ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλύτεροι δημοσιογράφοι να κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι πορωμένοι και παθιασμένοι με την ενημέρωση. Εγώ ενημερώνομαι, αλλά θεωρώ ότι η κλίση μου δεν ήταν η ενημέρωση. Και έτσι μετά προέκυψε το διαδικτυακό Talking with the Stars, που ήταν κάτι παρόμοιο με το follow που ακολούθησε τηλεοπτικά με συνεντεύξεις. Είδα ότι εδώ είμαστε κάπως και έτσι άλλαξα δρόμο. Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρη, ότι δεν θα επέστρεφα εύκολα στην ενημέρωση, είναι επειδή αυτό που σου είπα, θεωρώ ότι καταρχήν θέλω να κάνω κάτι που με γεμίζει και κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορώ να ανταπεξέλθω όσο θέλω. Ναι. Και στην ενημέρωση υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί δημοσιογράφοι να κάνουν αυτή τη σοβαρή δουλειά, το ιερό έργο. Θα βάλω μια ανατελεία στη συζήτησή μας. Έχουμε να πούμε πολλά στην πορεία, γιατί πρόσφατα παντρεύτηκες και όλες έχουμε πολλά όμορφα να συζητήσουμε. Ναι. Εμείς θα πάμε να δούμε τις συμβουλές, όπως τις είπαν οι δικοί μας, τη Νάταλι Κάτερ, και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τη travel blogger Γαλάτια Σάβα, κεντρητής της ιστοσελίδας tia-travel.com. Θέλουμε να μας πεις, Γαλάτια μου, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Ποια είναι η συνταγή για να οργανώσεις ένα ιδανικό ταξίδι? Λέμε θα πάμε κάπου, ναι, ένα ταξίδι, αλλά δεν τα έχουμε όλα σχεδιασμένα στο μυαλό μας. Εντάξει, κοίτα. Ο καθένας μπορεί να το κάνει όσο πιο προσωπικό γίνεται αυτό όλο γενικά την οργάνωση του ταξιδιού, γιατί ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος δεν θέλει να οργανώνει τίποτα. Ναι. Για μένα όμως το να πας ένα πολύ μακρινό ταξίδι σε μια χώρα που είναι εντελώς διαφορετική από τη δικιά σου, πρέπει να είσαι οργανωμένος. Αλλιώς δεν πρόκειται να δεις
Και να κάνεις αυτά που, και να κάνεις αυτά που θες και αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνεις σε αυτή τη χώρα. Άρα ναι, θέλει μια οργάνωση. Εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βρω έμπνευση. Ναι. Θέλω να βρω ένα προορισμό ο οποίος θα με εμπνέει. Άρα από πού ξεκινάω? Από φωτογραφίες. Μάλιστα. Βλέπω κάπου που θέλω να πάω. Το δεύτερο πράγμα που κάνω πάντα είναι να βλέπω τις καιρικές συνθήκες της χώρας αυτής στην περιοχή που θέλω εγώ να πάω. Κάτι και που πολλοί δεν προσέχουν. Την ναι. οποία θέλω εγώ να πάω. Γιατί γενικά τώρα, άμα πας Λατινική Αμερική ή Καραϊβική τον Σεπτέμβριο, θα πέσει μέσα στους τυφώνες. Πρέπει να είσαι γενικά λίγο προσεκτικός με αυτά. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα. Και κατά τρίτον, να βρεις μια χώρα η οποία σου παρέχει όλα αυτά τα οποία εσύ θες να ζήσεις. Δηλαδή, μια χώρα η οποία να είναι πολύπλευρη. Ναι. Να μπορεί να παρέχει φύση, να έχει αξιοθέατα, να έχει ιστορία, να έχει πολιτισμό, κουλτούρα, καλό φαγητό. Όλα αυτά τα οποία εσύ θες να κάνεις. Τι πρέπει να προσέχει ένας ταξιδιώτης σήμερα, γιατί ακούμε και διάφορα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, με τρομοκρατίες. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος? Κοίταξε, προσωπικά δεν έχω ακυρώσει ταξίδι ποτέ σε καμία χώρα πιστεύοντας μόνο τα social media, γιατί πολλά από αυτά γίνονται μέσω προπαγάνδας απέναντι στη συγκεκριμένη χώρα λίγο. Και είναι λίγο παραφουσκωμένα. Όμως σίγουρα τώρα, μετά από ένα τσουνάμι για παράδειγμα ή ένα μεγάλο σεισμό όπως π.χ. είχαμε στην Ινδονησία τους τελευταίους μήνες, σίγουρα θα πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχει ένας ταξιδιώτης δεν είναι όλα αυτά περί φυσικές καταστροφές, τρομοκρατισμούς και τέτοια. Είναι tourist traps, οι τουριστικές παγίδες δηλαδή. Μάλιστα, δηλαδή. Δηλαδή εστιατόρια τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία είναι φτιαγμένα μόνο για τουρίστες και προσφέρουν μια κουζίνα η οποία δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτική με την κουζίνα της χώρας στην οποία εσύ επισκέφτεσαι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης άμα είναι... Μεγάλη. Μεγάλη. Ειδικά σε χώρες με τις οποίες εμείς δεν έχουμε και πολύ καλά αντισώματα, που είναι πολλές. Όλες οι χώρες στην Ασία, Ινδία και όλα αυτά. Γενικά πρέπει να προσέχουμε. Ή γενικά ξέρεις να πας σε ένα εστιατόριο το οποίο έχει ένα μενού σε 4 γλώσσες, ξέρεις ότι αυτό δεν είναι ένα ντόπιο, ατόφιο εστιατόριο. Ότι θα φας κάτι το οποίο είναι, you know, μιας πιο χαμηλής ποιότητας, να το πούμε έτσι. Και γενικά παγίδες για τους τουρίστες, σε καταστήματα, μαγαζιά, τα οποία είναι πολύ σύχναστα για τουρίστες και σε πολλά αξιοθέατα. Που πουλάνε κάρτες για μουσεία και τελικά είναι μούφα ή τέτοια πράγματα. Αυτά πάμε για μένα είναι πιο επικίνδυνα από το να πας σε μια χώρα και να υπάρχει ένας πολύ μικρός κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης. Οπότε πρέπει να γίνεται καλή μελέτη. Ναι. Όταν θέλει κάποιος να ταξιδέψει, ειδικά μακριά. Ναι, εγώ χωρίς έρευνα δεν πάω πουθενά. Θες να μοιραστείς μαζί μας την καλύτερη σου και τη χειρότερη σου εμπειρία? Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, γιατί με έχουν ρωτήσει ξανά αυτό και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να απαντήσω, γιατί κάθε χώρα έχει να μου προσφέρει κάτι τόσο ξεχωριστό. Κάτι που σου έχει μείνει στο μυαλό. Ας πάμε με τη χειρότερη εμπειρία πρώτα. Η χειρότερη εμπειρία θα ήταν μάλλον στην Κίνα. Μάλιστα. Όταν είχαμε πιαστεί σε μια πολύ μεγάλη καταιγίδα και είχαμε βραχεί από πάνω μέχρι κάτω και δεν βρίσκαμε ταξί να πιστέψουμε πίσω και γενικά ήταν κωμικοτραγική βέβαια. Αλλά τη συγκεκριμένη έτσι μέρα μου φάνηκε πολύ τραγική, ρε παιδί μου. Μετά όταν το σκεφτόμουν ήταν αρκετά κωμικοτραγική. Αυτό θα ήταν η χειρότερη εμπειρία. Η καλύτερη μάλλον θα ήταν στην Κώστα Ρίκα. Πήγαμε σε ένα... Έχεις πάει και Κώστα Ρίκα. Ναι, έχω πάει Κώστα Ρίκα και είμαι ερωτευμένη με εκείνη τη χώρα. Στην Κώστα Ρίκα πήραμε ένα αμάξι για να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο αξιοθέατο, το οποίο είναι φύση. Είναι ένα πολύ μεγάλο waterfall, τεράστιο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μου, αλλά μέχρι καταράχτης. Να πάμε... Καταράχτης. Ένας τεράστιος καταράχτης, μπράβο. Και μας πήρε 3 ώρες να πάμε μέσα από μια πολύ μεγάλη ζούγκλα. Και όταν φτάσαμε εκεί. Ήταν μαγευτικά, φαντάζομαι. Ήταν μαγευτικά. Ένιωσα ότι όλες οι προσπάθειες που είχα κάνει όλο το χρόνο για να καταφέρω να πάω σε εκείνο το ταξίδι, το άξιζα με τα χείλια. Μάλιστα. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε και λίγο για το οικονομικό σκέλος. Μεγάλο κομμάτι. Γιατί πολλοί θέλουν να κάνουν ταξίδια, αλλά τους λείπει λίγο το οικονομικό. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, Γαλάτια μου. Και εγώ ευχαριστώ. Θα πούμε την επόμενη φορά. Θα πούμε.